Χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή καταπιάνεται με ένα θέμα μείζονος σημασίας που αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Τα τελευταία χρόνια γίνονται σημαντικά βήματα διεθνώς για την υιοθέτηση ψηφιακής στρατηγικής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μάλιστα αποφασισμένη να γίνει η δεκαετία αυτή η ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης, ενδυναμώνοντας τις επιχειρήσεις και τους πολίτες σε ένα βιώσιμο ψηφιακό μέλλον με μεγαλύτερη ευημερία και επίκεντρο τον άνθρωπο. Η πανδημία του κορονοϊού που προέκυψε αρχές της δεκαετίας που διανύουμε, παρά τις πολλές αρνητικές επιπτώσεις που επέφερε σε όλους σχεδόν τους τομείς, έχει αν μη τι άλλο επιταχύνει σημαντικά την υιοθέτηση ψηφιακών αλληλεπιδράσεων. Στην σημερινή μας εκπομπή, λοιπόν, συζητάμε αυτό το μεγάλο θέμα σε όλες του τις προεκτάσεις, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις, τις αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον, τις δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουμε, πού βρίσκεται η Κύπρος και τι στόχους έχει θέσει. Ευχαριστούμε πολύ τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Κυριάκο Κόκκινο και τον Ευρωβουλευτή του ΑΚΕΛ και μέλος της ομάδας της Αριστεράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Γιώργο Γεωργίου, που μας τιμούν με την παρουσία τους στην εκπομπή μας. Με μεγάλη χαρά καλωσορίζω και τους φοιτητές που θα συμμετάσχουν στη σημερινή εκπομπή από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην Ακαδημαϊκό Θεοδώρα Μάνιου του Πανεπιστημίου Κύπρου που στηρίζει από την αρχή την προσπάθειά μας αυτή. Να σημειώσουμε ότι η εκπομπή μεταδίδεται ζωντανά από την ιστοσελίδα του Αντένα στο Facebook και αρχίζουμε αμέσως την συζήτηση αυτού του μεγάλου θέματος, κάνοντας αρχή με τον Υφυπουργό Κυριάκο Κόκκινο. Κύριε Υφυπουργέ, ποιες είναι οι προτεραιότητες που έχουμε θέσει ως Κύπρος, σε ποιους τομείς θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στο επόμενο διάστημα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μας? Κύριε Υφυπουργέ, μας ακούτε? Κύριε Κόκκινε, το μικρόφωνο αν το ανάψετε και ο λόγος σε εσάς. Δεν ξέρω κατά πόσο μας ακούει ο κύριος Κόκκινος. Κύριε Κόκκινε. Λοιπόν, να περάσουμε στον κύριο Γεωργίου. Κύριος Γεωργίου, μας ακούει? Ανάψετε και το μικρόφωνο σας, κύριε Γεωργίου. Κύριε Ευρωβουλευτά, το μικρόφωνο σας. Να σας κάνω έτσι μια ερώτηση. Καλησπέρα, τώρα ευχαριστώ. Με ακούτε? Ναι, σας ακούμε πάρα πολύ καθαρά. Κύριε Γεωργίου, η ψηφιακή εποχή είναι τελικά μια ευκαιρία ή μπορεί και μια απειλή για τον άνθρωπο και τις θέσεις εργασίας, διότι στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συζήτησης που γίνεται για το ψηφιακό μετασχηματισμό, υπάρχει και αυτή η τοποθέτηση γύρω από τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Έτσι, να αρχίσουμε αυτή την συζήτηση με την δική σας θεώρηση των πραγμάτων. Στα αρχή θέλω να χαιρετήσω εσάς, τον φίλο υφυπουργό, τον οποίο εκτιμώ βαθύτατα, και τα παιδιά βέβαια. Να πω ότι όντως υπάρχει αυτή η συζήτηση, η οποία είναι εδρεωμένη σε λογικούς φόβους και ανησυχίες και έχει να κάνει ακριβώς με κάποια ερωτήματα. Στο ερώτημα σας απαντώ με ερώτημα. Εμείς ως αριστερά και στην Ευρώπη αλλά και στην Κύπρο δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι εάν ο ψηφιακός μετασχημα εξού και ήμασταν το κόμμα που εισηγηθήκαμε, για το επιβεβαίωσε ο κύριος Κόκκινος, τη δημιουργία του Υφυπουργείου. Γιατί νιώθαμε ότι είναι επίγουσα η ανάγκη να εξορθολογιστούν πάρα πολλές γραφειοκρατίες, αγκυλώσεις, καθυστερήσεις, προβλήματα που αφορούν και στον δημοσίο τομέα, αλλά και στον ιδιωτικό, να ξανοιχτούμε προς την έρευνα και την καινοτομία, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, να διευκολύνουμε τη ζωή των συμπολιτών μας, να κάνουμε τα πράγματα πιο καλά. Υπάρχουν όμως κάποια ερωτήματα. Ποιος θα καρποθεί το κέρδος, γιατί θα υπάρξει κέρδος προφανώς από αυτήν την ανάπτυξη? Θα ανακατανεμηθεί με έναν τρόπο όσο γίνεται δικαιότερο αυτόν το κέρδος? Θα γίνει η ζωή των ανθρώπων πιο συλλογική ή μέσα από την τηλεργασία θα τους ρίξουμε σε έναν εργασιακό μεσαίωνα αξιοποιώντας οι μεγάλοι εργοδότες ή οι μεγάλες υπηρεσίες ή οι μεγάλες πλατφόρμες δεδομένα προσωπικά? Μήπως και εδώ πρέπει να αγγίξουμε αυτό το ζήτημα? Θα διευκολυνθούν οι πολίτες μας, οι συμπολίτες μας
μέσα από την ψηφιοποίηση των τραπεζικών επαφών ή θα δυσκολευτούν, γιατί σε κάποια χωριά ή κάποιοι συνάνθρωποι μας δεν έχουν ψηφιακές δεξιότητες ή δεν διαθέτουν καν αυτό που έχουμε τώρα εμείς, που είναι η ευλογία, τον υπολογιστή ή το κινητό κλπ. Εν τέλει, όλη αυτή η αναγκαία, κατά την άποψή μας, ψηφιακή ανάπτυξη και ένας μετασχηματισμός της ζωής μας ουσιαστικά θα αποδεί προς όφελος αυτού που λέμε βιώσιμη κοινωνική ανάπτυξη ή θα ενταχθεί, και τελειώνω, στην κερδοσκοπική μανία μεγάλων οργανισμών. Θα συνεχίσει το κράτος να είναι κοινωνικό, να είναι κράτος πρόνοιας ή θα προσπορήσουν, θα αποσπάσουν από αυτά τα τεράστια ποντίκια, 7 δις, παρακαλώ, ναι, δίνει η Ευρώπη για να μπορέσει να γίνει όλη αυτή η διαδικασία, κάποιοι μεγάλοι οργανισμοί. Άρα, τελειώνω με αυτή την πρόταση. Μόνο σήμαντη απάντηση στο εύστοχο ερώτημα σας και πολύ επίκαιρο, που αναπτύσσεται και έντονος διάλογος γύρω από αυτό, δεν μπορεί να δοθεί, είναι αναλόγως. Ποιος θα πάρει στο χέρι του την ψηφιακή μετάβαση μετασχηματισμό, με ποιον στόχο. Είπε παγιά και ο Αϊνστάιν, είναι κοινότοπο, τα παιδιά είναι φοιτητές, φαντάζομαι ήταν μαθητές μέχρι χτες, θα το έχουν ακούσει, ότι το μαχαίρι στα χέρια του γιατρού θεραπεύει, στα χέρια του εγκληματία σκοτώνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γεωργίου. Κύριε Κόκκινε, σε εσάς τώρα ο λόγος. Θα προλάβουμε αυτό το τρένο ή θα μείνουμε ουραγοί σε μια ψηφιακή εποχή στο άμεσο μέλλον, κύριε Κόκκινε? Καταρχήν, να μου επιτρέψετε πριν να απαντήσω, να χαιρετήσω και εσάς και να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία να έχουμε αυτή την ωραία σύναξη. Να χαιρετήσω τον φίλο ευρωβουλευτή, τον Γιώργο, με τον οποίο έχουμε αμοιβαία εκτίμηση, πιστεύω, και αγάπη. Να χαιρετήσω τους νέους μας, τους φοιτητές μας, οι οποίοι είμαστε ενώπιον τους για να αφουγκραστούμε τις ανησυχίες τους, προβληματισμούς τους και να μας, αν θέλετε, να μας αφισβητήσουν ή να μας βάλουν τις προκλήσεις τις οποίες νιώθουν ότι πρέπει να μας βάλουν για να απαντήσουμε στα ερωτήματά τους. Τώρα, στο ερώτημά σας, πέστε ακριβώς ξανά τη διατύπωση, πώς θέλετε να... Θα μείνουμε ουραγοί σε αυτή, ναι, όλη την προσπάθεια που γίνεται διεθνώς, ή θα μας ξεπεράσουν οι εξελίξεις, τέλος πάντων, δεν, διότι... δεν έχουμε την πολυτέλεια να μείνουμε ουραγοί και νομίζω ότι σιγά-σιγά φεύγουμε από τη θέση του ουραγού και βελτιωνόμαστε, έτσι. Η Κύπρος είναι ένα μικρό κράτος, είναι μια μικρή χώρα, είναι νησί. Όμως οι δυνατότητες της τεχνολογίας της επιτρέπει να μην είναι νησί. Αν έχουμε τη σωστή συνδεσιμότητα σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, όπου τα γεωγραφικά σύνορα πλέον με τις τεχνολογίες του διαδικτύου μας επιτρέπουν να έχουμε προσβασιμότητα σε οικονομίες και αγορές πέραν των σύνορων μας, τότε ο ψηφιακός μετασχηματισμός αξιοποιείται σωστά και κερδίζουμε ένα έδαφος. Να πω ότι η Κύπρος ήταν στην 24η από τις 27 χώρες μέλη στο δίκτυο της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας και το 2021, με τα αποτελέσματα του Νοεμβρίου του 2021, πήγαμε στην 21η θέση και ευελπιστούμε ότι με 2-3 σκαλιά που θα καλύπτουμε κάθε χρόνο, σύντομα θα είμαστε, δεν θέλω να πω να είμαστε μέσα στους 5 πρώτους, αλλά τουλάχιστον στους 10 πρώτους οφείλουμε να είμαστε. Και είναι εφικτό αυτό το πράγμα. Ξέρετε, η επιβίωση μας ως χώρα εξαρτάται πολύ από την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία. Και όταν λέω εξαρτάται, δεν είναι εξαρτάται και η ανταγωνιστικότητα μας ως οικονομία, αλλά και η κοινωνική ευημερία. Και πολύ εύστοχα ο φίλος Γιώργος έχει κάνει μια τοποθέτηση, η οποία τελικά το όφελος που πρέπει να μετακινηθεί από την αξιοποίηση της τεχνολογίας. Πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα είναι οι πολίτες. Κοινωνική ευημερία. Ευκολία, εύκλειστες υπηρεσίες στους πολίτες, στους φοιτητές μας, στον κόσμο της Κύπρου. Παράλληλα, αναπτύσσεται οριζόντια και κάθετα αυτό που ονομάζουμε ψηφιακή οικονομία. Και χρειάζεται η ψηφιακή
ανταγωνιστικότητά μας χρειάζεται ψηφιακούς πολίτες, ενεργούς ψηφιακούς πολίτες. Που εκεί έχουμε να διανύσουμε ένα μεγάλο δρόμο. Είπα κάθετα και οριζόντια. Να εξηγήσω τι εννοώ κάθετα και τι εννοώ οριζόντια. Ναι. Οριζόντια σημαίνει ότι όλη η οικονομία, οι τράπεζες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν την δεξιότητα μέσα από την παιδεία που εμείς θα τους δώσουμε και τις ευκαιρίες να είναι πιο ανταγωνιστικοί αξιοποιώντας τις υπηρεσίες της τεχνολογίας. Κάθετα σημαίνει ότι ο χώρος της πληροφορικής και του ψηφιακού κόσμου και των επιστημών αναπτύσσουμε έναν οικοσύστημα που να είναι ανταγωνιστικό, υγιές και να μπορεί να εδραιώσει την θέση της Κύπρου ως περιφερειακός παίκτης, αν θέλετε, ως η τεχνολογική πρωτεύουσα της Ανατολικής Μεσογείου. Γιατί το λέω αυτό? Έχουμε να παίξουμε ένα πολύ σημαντικό ρόλο, τον οποίο πρέπει να αναγνωρίσουμε. Η Κύπρος μπορεί και πρέπει, και το αναμένουν οι γειτονές μας, να είμαστε μια χώρα η οποία να έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη Μέσης Ανατολής, Ισραήλ, Βόρειας Αφρικής, γιατί είμαστε ένα κράτος μέλος στο ανατολικότερο μέρος της Μεσογείου και είμαστε μια χώρα η οποία είναι πάρα πολύ φινόξενη σε όλες αυτές τις γεωγραφίες και εύστοχα και εύλογα τόσο το Ισραήλ, όσο και η Μέση Ανατολή, όσο και χώρες της Βόρειας Ευρώπης θέλουν την Κύπρο να είναι το ψηφιακό, αν θέλετε, ο ψηφιακός κόμβος και η πρόσβασή τους προς την Ευρώπη. Μένω εδώ. Ωραία. Να περάσουμε αμέσως και θα έχουμε ξανά τον χρόνο για να σας υποβάλω και εγώ κάποιες επιπλέον ερωτήσεις. Να περάσουμε τώρα στους συμμετέχοντες στην εκπομπή μας. Να δώσω τον λόγο πρώτα στην ακαδημαϊκό δόκτωρα Θεοδώρα Μάνιου από το Πανεπιστήμιο Κύπρου για την δική της τοποθέτηση ή ερώτημα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εκ μέρους του Προγράμματος Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου είμαστε εδώ, σας στηρίζουμε. Ευχαριστούμε για και άλλη μια φορά για την πρόσκληση. Το πρόγραμμά μας σήμερα εκπροσωπείται από δύο τριτοετής φοιτητές δημοσιογραφίας, τον Σταύρο και τον Μάμα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι τα νέα παιδιά αυξάνονται, οι νέοι δημοσιογράφοι που συμμετέχουν σε αυτές τις εκπομπές αυξάνονται. Το σημαντικό, το θέμα το οποίο εξετάζουμε σήμερα είναι πολύ σημαντικό. Εγώ ακούω χρόνια για την διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού και φαντάζομαι το ακούτε κι εσείς. Και πλέον φτάσαμε σε ένα επίπεδο που αυτό το τρένο δεν μπορούμε να το χάσουμε ούτε ως χώρα, ούτε και ως πολίτες. Προφανώς κάθε αλλαγή φοβίζει, φέρει μαζί της κάποιες προκλήσεις. Όμως νομίζω ότι έχουμε πλέον, μας προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα ηχέγγυα να κάνουμε τη μετάβαση με έναν ασφαλή τρόπο. Προφανώς και θα υπάρξουν προκλήσεις στην πορεία. Εγώ εκείνο που θα ήθελα, αν υπάρχει χρόνος στη συζήτησή σας, να θέσω και το θέμα του ψηφιακού χάσματος που υπάρχει. Και δεν αναφέρομαι στο ψηφιακό χάσμα των γενεών, πιστεύω ότι έχουμε αρχίσει να το ξεπερνάμε αυτό σιγά σιγά. Αναφέρομαι στο ψηφιακό χάσμα βορρά και νότου ή για κάποιους άλλους ανατολής Δύσης, όπως θέλουμε το ερμηνεύουμε αυτό, είναι κάτι σημαντικό και να δούμε πού τοποθετούμε σε αυτή τη σκακέρα εμείς τον εαυτό μας σαν χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Με υφυπουργέ, αν μπορείτε να απαντήσετε για το χάσμα αυτό βορρά και νότου. Να διευκρινίσω, λέτε βορράς νότου, εννοείται Βόρειος Ευρώπη με Νότιο Ευρώπη, έτσι. Αυτό είναι μία ερμηνεία. Η ευρύτερη, έτσι, όταν χρησιμοποιούμε στην Ακαδημία, εννοούμε συνήθως τις βόρειες χώρες, τις δυτικές χώρες, σε σχέση με κάποιες χώρες από κάποιες άλλες περιοχές του πλανήτη. Καταρχήν, να αποδεχτούμε ένα γεγονός. Η Ευρώπη σήμερα ψηφιακά έχει χάσμα έναντι άλλων οικονομιών, ιδιαίτερα της Αμερικής. Και στις επιστήμες και στις προχωρημένες νέες τεχνολογίες έχουμε χάσμα και έναντι της Κίνας. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Ενώ έχουμε πολύ καλή ερευνητική κοινότητα στην Ευρώπη, στο να εκμεταλλευτούμε αυτή την ερευνητική δύναμη που έχουμε και να τη μετατρέψουμε σε νέα προϊόντα, νέες υπηρεσίες και κατ' επέκταση ανταγωνιστικότητα, δηλαδή να μπορέσουμε να βάλουμε στην αγορά, αυτό που ονομάζουμε στα αγγλικά το commercialization όλης αυτής της προσπάθειας, δυστυχώς εδώ χάνουμε. Χάνουμε σαν Ευρώπη, έτσι. Αν πάρουμε για παράδειγμα στα θέματα τεχνητής νοημοσύνης ή στα θέματα των τηλεπικοινωνιών, η Ευρώπη είναι πιο μπροστά από την Αμερική όσον αφορά την έρευνα.
Όταν όμως έρθει η ώρα να εκμεταλλευτούμε αυτά τα πράγματα, οι δομές μας στην Ευρώπη δεν μας επιτρέπουν να τα εκμεταλλευτούμε. Το ερευνητικό, αν θέλετε, κεφάλαιο το οποίο έχουμε επενδύσει δισεκατομμύρια για να το αποκτήσουμε, το εκμεταλλεύεται κατά κύριο λόγο η Αμερική και σε μικρότερο βαθμό η Κίνα. Άρα, αν πάρουμε τώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι σε παγκόσμιο χάρτη, η Βόρειος Ευρώπη είναι πολύ πιο ψηλά στον δίχτυ Ντέση από την Νότιο Ευρώπη. Αυτό έχει να κάνει ότι υπάρχει ένα ψηφιακό χάσμα και κατ' επέκταση η ανταγωνιστικότητα και η κοινωνική ευημερία με βάση την αξιοποίηση των τεχνολογιών πιο καλά στην Βόρειο Ευρώπη. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι ομοιογενές όλη η Βόρειο Ευρώπη. Αλλά αν πάρουμε για παράδειγμα Σκανδιναβία, Ηνωμένο Βασίλειο, ακόμα και χώρες μικρότερες όπως είναι η Εστονία που είναι στα μέγεθη τα δικά μας, έχουν καταφέρει να αξιοποιήσουν καλύτερα τις δυνατότητες της τεχνολογίας. Αυτό το χάσμα μπορούμε να το γεφυρώσουμε και πιστεύω ότι με την ίδρυση του Υπουργείου, που πολύ σωστά ο κ. Γεωργίου έχει αναφέρει ότι ήταν εισήγηση της δικής του παράταξης η δημιουργία, η αναγκαιότητα για δημιουργία αυτών των υποδομών στον κράτος, μας βοήθησε τα τελευταία 2 χρόνια να βάλουμε δομές, να αποκτήσουμε τεχνογνωσία και να ξεκινήσει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας. Σίγουρα η Κύπρος σήμερα φιγουράρει σε επίπεδο Μεσογείου από τις προχωρημένες χώρες. Είμαστε κοντά στην Ιταλία, είμαστε πιο μπροστά από την Ελλάδα, με βάση πάντοτε το δείχνει τέση, έτσι. Αλλά έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε. Όμως έχω την απόλυτη πεποίθηση ότι με την συνέργεια και τη συνεργασία που έχω όχι μόνο σε επίπεδο κυβέρνησης, αλλά και με όλη την κοινωνία και την οικονομία. Όλες οι δυνάμεις και τα οργανωμένα σύνολα, είτε είναι το ΚΕΒΕ, είτε είναι η ΟΕΦ, είτε είναι τα πολιτικά κόμματα, όλα, και αυτό είναι προς τιμή μας σαν Κύπρος και αυτών που συμμετέχουν σε αυτή τη στήριξη, έχουμε μία καθολική στήριξη σε αυτό το Υφυπουργείο και με χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό. Ευχαριστούμε. Κύριε Γεωργίου, εσείς θέλετε να τοποθετηθείτε επί του θέματος αυτού? Ναι, θα έλεγα ότι όντως υπάρχει αυτό το χάσμα που υποδηλώνει η κυρία Μάνιο και ανάμεσα στην Βόρεια Ευρώπη με την Νότια Ευρώπη, όπως εύστοχα το είπε και το προσπέρασε, γιατί πλέον τόσο κοινότοπο και αυτονόητο να το επαναλαμβάνουμε, και ανάμεσα στις γενναίες υπάρχει τεράστιο χάσμα. Ακόμα και στην δική μου και τα παιδιά που είναι απέναντι μου, υπάρχει τέτοιο χάσμα, όσο δε μάλλον με τη μάνα μου που είναι 80 χρονών. Υπάρχει όμως και μια τεράστια ανάγκη. Γι' αυτό το εντοπίζει η κυρία Φοντερ Λάιεν και αποτελεί ένα βασικό στοιχείο στην ατζέντα της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ανάγκη να υπάρξει αυτή η ψηφιακή επανάσταση, ουσιαστικά αυτός ο μετασχηματισμός. Υπάρχει μια έλλειψη, με βάση κάποιους αριθμούς που έχουν μπροστά μου, αν κάνω λάθος, κύριε Κοκκίνα, θα με διορθώσετε, 1 εκατομμύριο άνθρωποι χρειάζονται στην Ευρώπη για να ασχοληθούν με την πληροφορική, με την ψηφιακή μετάβαση. Στην Κύπρο, 3.500 άνθρωποι, δεν κάνω λάθος, νομίζω είμαι σωστός, χρειάζονται για να μπορέσουν να συνδράμουν στην προσπάθεια η οποία έχει ξεκινήσει με τον κύριο Κόκκινο, πρέπει να πούμε, στο Υφυπουργείο. Είναι απόλυτη ανάγκη αυτό το χάσμα να καλυφθεί. Είμαστε μπροστά, βέβαια, σε μια έντονη διαπάλη ανάμεσα στους μεγάλους ψηφιακούς γίγαντες που έχουν να κάνουν με Αμερική, Κίνα και Ευρώπη, 5G κλπ. Γίνονται φοβερές μάχες για το ποιος θα κερδίσει χώρους όπου θα εγκαταστήσει αυτά τα πράγματα. Η Ευρώπη νιώθει ότι θα πρέπει να διαδραματίσει ρόλο σε αυτό το επίπεδο για να μπορέσει να αναβαθμίσει τις οικονομίες της, ιδιαίτερα μετά το COVID-19 που δέχτηκαν ένα τεράστιο πλήγμα, μετά και από τη μεγάλη οικονομική κρίση του 7-8, την τραπεζική, η οποία ποτέ δυστυχώς δεν τελείωσε, γιατί είναι φοβερές παρενέργειες στις ευρωπαϊκές οικονομίες. Για να ενισχυθούν λοιπόν οι επιχειρήσεις, θα καταργηθούν προφανώς κάποιες νέες θέσεις εργασίας, θα προκύψουν άλλες. Είναι η πράσινη μετάβαση, η οποία πρέπει να ενισχυθεί μέσα από την ψηφιακή μετάβαση. Είναι τεράστια η πρόκληση που υπάρχει και όντως πρέπει να γίνουν βήματα πάρα πολλά για να μπορέσει η Ευρώπη ψηφιακά να γίνει παίχτης. Και αν γίνει εκεί παίχτης, θα μπορέσει να γίνει και γεωπολιτικά, οικονομικά, εμπορικά και άλλους πώς.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ευρωβουλευτά. Να περάσουμε τώρα στους φοιτητές για την δική τους τοποθέτηση ή αν θέλουν κάποιο ερώτημα να απευθύνουν στους κυρίους ομιλητές μας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Να ξεκινήσουμε από τον φοιτητή Μάμα Φιλίππου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Κύριε Ευρωβουλευτά, όσον αφορά στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, πώς μπορούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να είναι σίγουροι ότι τα δεδομένα τους προστατεύονται και ότι είναι ασφάλιση η πρόσβασή τους στο διαδίκτυο? Υπάρχει σοβαρό ζήτημα με την κυβερνοασφάλεια, με το κυβερνοέγκλημα. Βλέπουμε δυστυχώς και στην Κύπρο συνεχώς να ανεβαίνουν πληροφορίες για σεξουαλικά εγκλήματα, για κακοποίηση ανηλίκων. Γι' αυτό και μας απασχόλησε το ζήτημα, αγαπητέ μου μάμα, το ηλεκτρονικό έγκλημα, ιδιαίτερα για την κακοποίηση των παιδιών μέσω του διαδικτύου. Και στην Ευρώπη πρέπει να σου πω ότι και με δική μας του κοινοβουλίου πρωτοβουλία και παρότρινση προς τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρώπης, συνηγορήσαμε για να υπάρξει μια παρέκκληση από αυτό που λέμε προστασία προσωπικών δεδομένων, ακριβώς για να κυνηγηθούν αυτού του είδους τα εγκλήματα, να ταυτοποιηθούν εκείνοι οι οποίοι τα διαπράσσουν, να τιμωρηθούν κλπ. Όμως υπάρχει αυτό το ζήτημα το οποίο θίγεις, είναι πάρα πολύ λεπτή η γραμμή. Ποιους κυνηγάς, πόσον τους κυνηγάς και πόσον υποσκάπτεις τη δημοκρατία, τα προσωπικά δεδομένα, την προσωπική ζωή των ανθρώπων. Αναμένουμε ότι, ακριβώς επειδή είναι οξυμένο το πρόβλημα, αναμένουμε και έχουμε καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς ξέρετε ότι εμείς δυστυχώς ακόμη ως Κοινοβούλιο δεν έχουμε την δυνατότητα να νομοθετήσουμε. Είναι κάτι το οποίο ο κύριος Μακρόν, εν όψη της ανάληψης της Προεδρίας από τη Γαλλία, προσπαθεί να περάσει, να υιοθετήσει, να εγκαθιδρύσει το δικαίωμα του Κοινοβουλίου σε κάποιον επίπεδο τουλάχιστον να νομοθετεί. Έχουμε καλέσει λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας φέρει έναν λεπτομερές ρυθμιστικό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα καλύπτει την ανάγκη να περιοριστεί από τη μια το κυβερνοέγκλημα, να υπάρξει μια αυξημένη κυβερνοασφάλεια χωρίς να παραβιάζονται προσωπικά δεδομένα, ατομικότητες, δικαίωμα του λόγου, η δημοκρατία. Ευχαριστούμε πολύ. Σταύρο Σταύρου, σε ακούμε. Γεια σας. Με τη σειρά μου θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Όπως επίσης και το Πανεπιστήμιο Κύπρου μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε τις δικές μας ερωτήσεις. Η προσωπική μου ερώτηση μπορεί να απαντηθούν και από τους δύο καλεσμένους, από τον κύριο Ευρωβουλευτή και τον κύριο Υπουργό. Ο Elon Musk ανέφερε πως η τεχνητή νοημοσύνη είναι πιο επικίνδυνη από τα πυρηνικά όπλα, γιατί δεν υπάρχει κρατική ρυθμιστική εποπτεία. Αυτό είναι επικίνδυνο γιατί ελοχεύει σοβαρό δημόσιο κίνδυνο. Με ποιους τρόπους μπορεί να επιτευχθεί αυτή η εποπτεία προς όφελος της ανθρωπότητας? Κύριε Υφυπουργέ, ο λόγος σε εσάς πρώτα. Ναι. Ο κύριος Elon Musk εύστοχα και σωστά έχει πει ότι αυτού του είδους η νέα τεχνολογία, γιατί όπως είναι το blockchain, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη και άλλες τεχνολογίες, είναι στις κατηγορίες των νέων τεχνολογιών, οι οποίες αυτή τη στιγμή, όπως και το blockchain, είναι unregulated. Άρα είναι, όπως είπε και ο κ. Γεωργίου προηγουμένως, είναι ένα δίκοπο μαχαίρι στα χέρια του χειρούργου σώζει ζωές, στα χέρια του εγκληματία. Ειδικά το θέμα τεχνητή νοημοσύνη, εδώ είναι ένα πολύ δύσκολο κεφάλαιο. Στο κομμάτι του blockchain είναι τεχνικό το θέμα, η πρόκληση είναι τεχνική. Πώς ρυθμίζω τεχνικά ώστε να το κάνω πιο ασφαλές. Και συμβαίνει το blockchain να είναι κάτι που επιλέγει ο χρήστης, ο πολίτης, να εμπλακεί σε αυτού του είδους την τεχνολογία. Στην τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει αυτή την επιλογή. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλούμε, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε. Γιατί είναι embedded, είναι μέσα στην καθημερινότητά μας, είτε αυτό ονομάζεται βλέπουμε Netflix ή είμαστε στο κινητό μας ή στο διαδίκτυο και μας βγαίνουν διαφημίσεις που εμείς δεν ζητήσαμε και είναι προσωποποιημένες σε εμάς. Άρα αυτού του είδους οι δυνατότητες επιβάλλουν κάτι το οποίο
Για εσάς τους φοιτητές έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να το αντιληφθείτε σωστά, διότι είναι η πρόκληση της δικής σας γενιάς. Η τεχνητή νοημοσύνη, η απειλή που έχει, δεν λύνεται από τεχνολόγους. Λύνεται από κοινωνιολόγους, από ανθρώπους των γραμμάτων, οι οποίοι πρέπει να μας βοηθήσουν να μπαλανσάρουμε και να βάλουμε τις σωστές, όχι ρυθμιστικές με την έννοια του νόμου και του κανόνα, και αυτά πρέπει να γίνουν, αλλά όσο ο άνθρωπος μαθαίνει να χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη ως χειρουργικό μαχαίρι και όχι ως φωνικό όπλο. Γι' αυτό τα ερευνητικά προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούμε τώρα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης ενθαρρύνουμε να είναι κοινές προτάσεις με φοιτητές ή ερευνητές ανθρωποκεντρικών σπουδών. Δεν μπορείς να κάνεις τεχνητή νοημοσύνη υλοποίηση χωρίς να λάβεις υπόψη ότι στα χέρια κάποιου αυτές οι δυνατότητες της τεχνολογίας, ο οποίος δεν έχει το ηθικό πλαίσιο πώς να το αξιοποιήσει, να αξιοποιηθεί εσφαλμένα. Στην ουσία η τεχνητή νοημοσύνη είναι ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση των εποχών, για τον λόγο ότι για πρώτη φορά πιστεύω ότι οι ανθρωποκεντρικές σπουδές καλούνται να παίξουν το ρόλο του καταλήτη και το ρόλο του ρυθμιστή στο πώς αξιοποιούνται αυτές οι σπουδές. Και αυτό το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος εγώ κατάγομαι, είμαι κατεξοχήν θετικών επιστημών άνθρωπος και νιώθω αυτή την αναγκαιότητα να το πω αυτό το πράγμα, γιατί καμιά φορά διαβάζοντας συγγράμματα από επιστημονικά περιοδικά και νέες ανακαλύψεις και δυνατότητες που δίνει η τεχνητή νοημοσύνη, ο ίδιος τρομάζω, λέω, όλη αυτή η δύναμη στα χέρια μου, κάποιος πρέπει να μου πει πώς δικαιούμαι να τη χρησιμοποιήσω και πώς δεν δικαιούμαι να τη χρησιμοποιήσω. Τα όρια, πολύ σημαντικό. Κύριε Γεωργίου. Δεν θα πω πολλά πράγματα. Θα πω ότι συμφωνώ απολύτως με τον Κυριάκο τον Κόκκινο, ότι εάν αφήσουμε τον τζίνι να βγει από τον μπουκάλι, δεν θα το μαζεύει κανείς. Άρα, ναι, στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει θαύματα, να απελευθερώσει τρομερές δυνατότητες του ανθρώπου, να προστατεύσει και το περιβάλλον, να θεραπεύσει κόσμο, να εντοπίσει καρκίνους, να κάνει από 1.000.000 χιλιόμετρα μακριά θαύματα. Όμως χρειάζεται το όριο. Χρειάζεται όχι η τιθάσευση της επιστήμης, χρειάζεται να αποφύγουμε την ποδηγέτηση του ανθρώπου. Με ενοχλεί και εμένα πάρα πολύ όταν καταφεύγω στο διαδίκτυο και θα πρέπει να διαβάσω μια είδηση και πρέπει πριν ως προϋπόθεση να δω και 5 διαφημίσεις, τις προσπερνώ και από αυτούς που διαφημίζουν εκείνη την ώρα, εγώ προσωπικά δεν θα πάω να ψωνίσω ποτέ, όπως με ενοχλεί πάρα πολύ. Και όταν επιλέγω μια ταινία στο Netflix και αυτόματα την επόμενη μέρα μου λέει με βάση την ταινία που επέλεξες, φυσικούμε άλλα 5 τέτοια έργα της ίδιας κατηγορίας. Όχι κύριε, ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα επιλέξω τι θα δω παρακάτω. Αν έτυχε και κακόπεσα και είδα μια βλακεία μια συγκεκριμένη στιγμή, δεν θα μου υποδεικνύεις άλλες 10 βλακίες που πρέπει να δω τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Να περάσουμε στο ΤΕΠΑΚ και στον φοιτητή Φίλιππο. Βλέπω τη Στέλλα, τη Στέλλα, η οποία χαμογελά. Φαντάζομαι κάποια στιγμή θα μιλήσει και η Στέλλα. Σίγουρα, σίγουρα. Όλοι θα έχουν τον λόγο. Φίλιππο Εμπεδοκλής, λοιπόν, από το ΤΕΠΑΚ. Σ' ακούμε, Φίλιππε. Ανοίξε το μικρόφωνο σου. Χαίρετε. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δώσατε σήμερα. Εγώ θέλω να δείξω ένα τελείως διαφορετικό θέμα. Όσον αφορά την έρευνα στα πανεπιστήμια και γενικά στην Κύπρο. Βασικά η άποψή μου είναι ότι πρέπει στην Κύπρο να αγαπήσουμε την έρευνα και να προσπαθήσουμε να την ακολουθήσουμε όσο πιο πολλά γίνεται. Είμαστε ένα μικρό κράτος, γνωρίζουμε το όλοι, αλλά υπάρχουν και άλλα μικρά κράτη τα οποία ξεχωρίζουν για τον δικό τους λόγο. Ένα παράδειγμα, η Σιγκαπούρη έγινε τόσο πάνω ένας παράδεισος για την τεχνολογία. Στην Κύπρο έχουμε την ευκαιρία να είμαστε μέρος της Ευρώπης, η οποία διατρώσει τόσες πολλές ευκαιρίες. Παρ' όλα αυτά, βλέπω ότι δεν ακολουθούμε ακριβώς το δρόμο της τεχνολογίας και της έρευνας. Για παράδειγμα, στο Πανεπιστήμιο Μουλαϊστών, βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί φοιτητές οι οποίοι αγαπούν με την έρευνα, αλλά την ακολουθούν είτε το σημαίνει
έλλειψη στο να οδηγηθώ στην έρευνα, είτε ότι σημαίνει εμπαρέθονται οι κατάλληλες εγκαταστάσεις για να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ένα και ως πάντων να αξιοποιήσουμε όλα τα ερευνητικά έργα που γίνονται, να οθήσουμε τους Κύπριους φοιτητές και ως φοιτητές φίλους στα πανεπιστημιακά μας ιδρύματα να αγαπήσουν την έρευνα. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τον τόπο μας. Έχουμε και τον αρμόδιο υπουργό εδώ, έρευνας, καινοτομίας και ψηφιακής πολιτικής, που μπορεί να τοποθετηθεί. Κύριε Κόκκιν. Φίλιππε, σε ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση, γιατί μου δίνει την ευκαιρία να περάσω ένα πολύ σημαντικό μήνυμα στους νέους. Ο ερευνητής είναι επάγγελμα. Δεν είναι η έρευνα μια ευκαιριακή περίοδος για να πάρεις ένα μεταπτυχιακό τίτλο, να κάνεις μια ερευνητική εργασία, να δημοσιεύσεις σε έναν έγκυρο περιοδικό και μετά φεύγεις. Σήμερα στην Κύπρο τα τελευταία 2 χρόνια έχει αυξηθεί ο αριθμός των επαγγελματιών ερευνητών, που είναι η δουλειά τους. Είμαστε περίπου στην Κύπρο σήμερα 2.300 επαγγελματίες, δηλαδή μόνιμη εργασία, πέραν των φοιτητών οι οποίοι κάνουν έρευνα και μετά φεύγουν ή μπαίνουν στην αγορά εργασίας που δεν είναι ερευνητικής φύσης. Είμαστε η πρώτη κατακεφαλή χώρα σε απορρόφηση κοντιλίων από την Ευρώπη. Έχουμε 6 κέντρα αριστείας και γύρω στα 8 κέντρα επιχειρηματικότητας. 19% αύξηση σε έρευνα και ανάπτυξη κοντήλιν μεταξύ του 21 versus το 20. Έχουμε 10 δημόσια ιδιωτικά πανεπιστήμια, 8 ερευνητικά ιδρύματα, 5 κολαπτήρια, 250 νεοφύσεις επιχειρήσεις. Όλα αυτά τα νούμερα, αν τα δει κάποιος θα πει «Ουάου, και όμως έχουμε σοβαρό το πρόβλημα». Είτε και εμείς σαν πολιτεία έχουμε την ευθύνη και το μερίδιο της ευθύνης, το οποίο πρέπει να το διορθώσουμε. Η έρευνα, όπως γνωρίζετε, έχει μια διαβάθμιση, η οποία είναι πανευρωπαϊκή και ονομάζεται TRL, Technology Readiness Level. Το στάδιο 1-2 είναι η βασική έρευνα, αυτή που είναι καθαρά επιστημονική και θεωρητική έρευνα. Το 2-3 είναι ένα Technology Readiness Level που σου δίνει έρευνα η οποία μπορεί να μετατραπεί σε νέες ιδέες. Το 4-5 ξεκινώ μια startup εταιρεία, κάνω ένα proof of concept για να το δω αν μπορώ να προκύψει κάτι που να μπει στην αγορά, το οποίο να έχει μέλλον βιωσιμότητας και ούτω καθεξής. Είναι από το 1 μέχρι το 10. Το 10 είναι, ξεκίνησα μια startup εταιρεία, την κατάφερα και την έκανα αυτή την εταιρεία να είναι μια μεγάλη εμπορική εταιρεία η οποία βασίζεται πάνω στην επιστημονική αριστεία. Η Κύπρος έχει από το level 1 μέχρι το 3 από τα πιο καλά μυαλά και τις πιο καλές επιδόσεις στην Ευρώπη. Πάσχουμε στο να δημιουργήσουμε startups και να τα βοηθήσουμε τα startups να μεγαλουργήσουν. Έχουμε καλά παραδείγματα, αλλά σε σχέση με το τι επενδύουμε και τι δυναμική έχουν αυτά τα μυαλά και τι επενδύσεις κάνουμε σε εκατομμύρια ευρώ, μπορώ να σου πω και νούμερα, είναι πολύ λίγα τα startups που έχουμε και από αυτά τα startups επιβιώνει 1 στα 20. Στατιστικά στην Ευρώπη είναι 1 στα 10, στην Αμερική είναι 1 στα 6. Άρα η αποτυχία που έχουμε, η πρόκληση που έχουμε ενώπιόν μας είναι ως επαγγελματίες φοιτητές που είστε και θα ασχοληθείτε με την έρευνα, να σας δώσουμε τα κίνητρα, τις δομές, την στήριξη να συνεχίσετε να παράγετε γνώση. Γιατί τι είναι έρευνα? Παραγωγή γνώσης. Αντί να παίρνω γνώση που επαρήξαν άλλοι και να την αξιοποιώ, παράγω ίδιος τη γνώση. Αυτό είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο ανταγωνιστικότητας της κάθε οικονομίας, το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολο της έχει την ίδια πρόκληση και δεν το έχει αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ριζικά και καθολικά. Η Ευρώπη ολόκληρη έχει την ίδια πρόκληση που έχει και η Κύπρος. Εξαιρετική έρευνα, μένει στα χαρτιά, στις δημοσιεύσεις και μετά φεύγει. Ένα από τα πράγματα τα οποία συζητείται σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κοίτα στο Συμβούλιο Υπουργών την περασμένη εβδομάδα στο Παρίσι, είναι ότι καταρχήν ένας που είναι ερευνητής στην Κύπρο, η έρευνα δεν είναι σύνορα, είναι σαν το τραγούδι, είναι σαν την ποιήση, είναι όπως οι τέχνες. Πρέπει να μπορεί να πάει να δουλέψει στη Γερμανία, μετά στην Γαλλία, μετά να κινείται πανευρωπαϊκά. Αλλά ως επαγγελματίας ερευνητής, ενώ επιβάλλεται να υπάρχει ένα mobility για να μπορώ να φέρω από τη Γερμανία ερευνητές κτλ.,
είναι τόσο διαφορετικές οι δομές που έχουμε σε λεφτά, σε κοινωνικές ασφαλίσεις που δεν θα μεταφέρονται από τη μια χώρα στην άλλη, σε όρους εργοδότησης, σε ωφελήματα συνταξιοδότησης. Όλα αυτά, ενώ σε άλλα επαγγέλματα είναι κατοχυρωμένα, στον ερευνητή δεν είναι κατοχυρωμένο, οπότε νιώθει και μια ανασφάλεια ο ίδιος ο ερευνητής. Ενώ στην Αμερική δεν έχει αυτό το πρόβλημα η Αμερική. Ανοίγει το σύστημα των γενικών ασφαλίσεων της Αμερικής, μπορεί να είναι στην Καλιφόρνια, στο Silicon Valley, μπορεί να είναι στη Φλόριδα, μπορεί να είναι στη Νέα Νιόρκη. Η Ευρώπη, λόγω του fragmentation και των διαφορετικών δομών που έχει η κάθε χώρα και δεν είναι ενοποιημένα, δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα. Γι' αυτό, αυτό το οποίο εγώ σας λέω να απαιτείται από το Υφυπουργείο μου, από την Πολιτεία και από την Ευρώπη, είναι ο ερευνητής είναι επάγγελμα. Δεν είναι ένα 12 μήνων να κάνω μια ερευνητική εργασία για να πάρω το διδακτορικό μου ή το μάστερ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κόκκινη. Να περάσουμε στη Στέλλα Χαρίτου από το ΤΕΠΑΚ. Σε ακούμε, Στέλλα. Γεια σας. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου για την πρόσκληση. Εγώ αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι ότι με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει οι πολίτες συνεχώς να επανεκπαιδεύονται προκειμένου να εξελίσσονται και να συνεπάρχουν μαζί με την τεχνολογία, όπως είπαμε και προηγουμένως. Αλλιώς αρκετοί θα μείνουν στάσιμοι, είτε από άποψη γνώσεων, είτε από άποψη εξοπλισμού. Όμως αυτό είναι εφικτό για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Και αν όχι, τι μπορεί το κράτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει, προκειμένου να δίνεται η ευκαιρία σε όλους να προχωρούν μαζί με την τεχνολογία. Ναι. Λοιπόν, κύριε Κόκκινη, σε εσάς πρώτα, ναι. Okay. Κοιτάξτε να δείτε, είναι πολύ εύστοχο το ερώτημά σας και δυστυχώς το ψηφιακό χάσμα υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει. Μπορούμε να το μετριάσουμε, να το γεφυρώσουμε με συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Καταρχήν να πω ακόμα και εγώ που θεωρούμε ότι είμαι στον χώρο της πληροφορικής και του τεχνολογίας, θεωρούμε ότι είμαι ψηφιακός μετανάστης. Γεννήθηκα σε αναλογικό κόσμο και μετανάστησα στο ψηφιακό. Εσείς είστε ψηφιακοί ηθαγενείς, έχετε γεννηθεί μέσα στην τεχνολογία. Αυτό από μόνο του δημιουργεί έναν gap. Μέσα στο σχέδιο ανάκαμψης και αθεκτικότητας έχει γίνει μια πρόνοια 30 εκατομμύρια για να αντιμετωπίσουμε ακριβώς αυτό το οποίο έχετε πει. Και πάμε στοχευμένα ανάλογα με το δημογραφικό προφίλ του κάθε πολίτη και το δημογραφικό προφίλ της κάθε κατηγορίας είτε επαγγελματικής. Ο τρόπος που θα γίνεται, για να το πω έτσι πολύ περιληπτικά, και θα γίνουν οι ανακοινώσεις σε περίπου 2 μήνες, είναι υποσχεδιασμό τώρα, θα μπορεί ο κάθε πολίτης, όπως θέλει, όποτε θέλει, να μπει να κάνει μια αυτοαξιολόγηση με συγκεκριμένο τρόπο για τον digital fitness, όπως το ονομάζουμε. Δηλαδή, και μετά θα βάλει τι είναι αυτά τα οποία θέλω να κάνω για να νιώθω ότι είμαι σχετικός με την τεχνολογία. Αν είσαι ένας αγρότης ο οποίος δεν έχει ψηφιακές δεξιότητες για να βάλει τα προϊόντα του να τα πουλά απευθείας στον καταναλωτή και θέλει να μάθει βασικές δεξιότητες να φτιάξει ένα retail shop ηλεκτρονικό, θα τον γράψει μέσα. Όταν τελειώσει η αξιολόγηση αυτή, θα του βγαίνει αυτόματα, εδώ χρησιμοποιείται τεχνητή νοημοσύνη, ένα recommendation, τι μαθήματα πρέπει να πάρει, τα μαθήματα αυτά τα έχουμε βάλει εμείς μέσα και θα εξηγήσω τι εννοώ μαθήματα, για να μπορέσει να βελτιώσει το digital fitness του και στον δικό του χρόνο και χώρο θα μπορεί να εγγραφεί σε αυτά τα μαθήματα και να κάνει τη δική του αυτοαξιολόγηση όποτε θέλει. Αυτό το digital fitness enrichment, όπως το ονομάζουμε στα αγγλικά, θα είναι ένα καθαρά εργαλείο στα χέρια του πολίτη. Τα μαθήματα θα μπορεί να είναι καθαρά διαδικτυακά, ασύγχρονους, δηλαδή στον δικό του χρόνο να το κάνει, διαδικτυακά σύγχρονους, δηλαδή να υπάρχει instructor όπως είμαστε εμείς τώρα και να γίνονται διαδικτυακά. Θα μπορεί να είναι classroom. Είμαστε σε συνομιλία με την Αρχή Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού για να επιχορηγούνται όλα αυτά τα μαθήματα. Τα πλήστα από αυτά θα είναι δωρεάν. Επιχορήγηση, δηλαδή λεφτά, θα είναι μόνο για μαθήματα που οδηγούν σε επαγγελματικές πιστοποιήσεις. Μένω ως εδώ για να μην... Αλλά είναι πολύ διαγνωσμένο το πρόβλημα και οφείλουμε να το κάνουμε. Για τις τρίτης ηλικίες είμαστε σε επαφή με το παρατηρητήριο τρίτης ηλικίας και έχουμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε κοινότητες όπου η τρίτη ηλικία έχει δυσκολία στις βασικές δεξιότητες για τη χρήση του υπολογιστή
να γίνουν στα κοινοτικά συμβούλια ή στα σχολεία απογευματινά κτλ. Τα βασικά μαθήματα και να τους δοθεί η διασυνδεσιμότητα του διαδικτύου δωρεάν και tablets δωρεάν για να μπορέσουν να αποκτήσουν τη βασική δεξιότητα που χρειάζονται για να διαβάζουν την εφημερίδα τους, να πληρώνουν στο τέλος του μηνός τις κοινωνικές τους ασφαλίσεις κτλ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περάσω και στην Στέλλα Σιάφκο από το ΤΕΠΑΚ. Θέλω να σας δώσω όλους τον λόγο, γι' αυτό έτσι, να είναι και οι τοποθετήσεις μας έτσι, όσο το δυνατόν πιο σύντομες. Στέλλα, σ' ακούμε. Καλησπέρα και από μένα. Η δική μου ερώτηση είναι, όπως είπαμε, ο ψηφιακός μετασχηματισμός δημιούργησε δουλειές και κάποιες άλλες δουλειές τις εξαφάνισε. Η δική μου ερώτηση είναι πώς μπορεί να επανεκπαιδευτεί ένας εργαζόμενος ώστε να παραμείνει ενεργός στον χώρο εργασίας του. Κύριε Γεωργίου, να σας δώσω εσάς πρώτα τον λόγο. Βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, σίγουρα η Κύπρος δεν είναι η μόνη χώρα που έχει ψηφιακά αναλφάβητων πληθυσμών. Οπότε φαντάζομαι ότι είναι ένα θέμα που το αγγίζεται και κεντρικά και στο Ευρωκοινοβούλιο. Καταρχήν να παρατηρήσω ότι γνωρίζω τη Στέλλα. Τώρα αντιλήφθηκα ότι η Στέλλα είναι από τα Περβόγια και την γνωρίζω από πάρα πολύ μικρή. Ελπίζω από το επίθετο, φαντάζομαι ότι και ο Φίλιππος είναι Λαρνακαίας. Ο Φίλιππος Εμπεδοκλής. Όχι, είμαι από Λευκοσία. Είσαι από Λευκοσία, εντάξει. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι η Ευρώπη προσφέρει πάρα πολλές ευκαιρίες διάχυσης και προγραμμάτων και χρημάτων, φτάνει να τύχουν καλής αξιοποίησης. Είναι το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη, το οποίο προνοεί παρακαλώ έναν προϋπολογισμό 95,5 δις, από τα οποία δεν έχω λόγο να μην πιστέψω τον κύριο Κόκκινο. Ελπίζω από εδώ να αντλούμε όσα πρέπει να αντλήσουμε. Εγώ ήμουν βουλευτής κάτω στην Κύπρο, εννοώ, στην Επιτροπή Παιδείας, και όποτε τα πανεπιστήμια, ιδιαίτερα τα δημόσια αλλά και τα ιδιωτικά, μας έφερναν τέτοιου είδους προτάσεις, σκέψεις, εισηγήσεις να ενταχθούν στους προϋπολογισμούς τους για να αναπτύξουν προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, δεν είχαμε καμία αναστολή να τα στηρίξουμε, να τα υποστηρίξουμε. Το πρόγραμμα του Ορίζοντας Ευρώπη είναι το πιο μεγάλο πρόγραμμα πρόθεσης της ψηφιοποίησης στην Ευρώπη, για το οποίο είμαι σκιώδης εισηγητής. Έχουμε εργαστεί για να δοθεί προτεραιότητα αναφορικά με την ψηφιοποίηση στον τομέα της υγείας, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, για τη στήριξη της δράσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αφού ήταν στο Παρίσι ο κ. Κόκκινος, ξέρει καλύτερα από μένα ότι μια από τις προτεραιότητες της γαλλικής προεδρίας είναι η ενίσχυση της χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας και η υποστήριξη για ανάπτυξη νεοθειών επιχειρήσεων. Έχει δίκιο και η Στέλλα, αλλά και η άλλη Στέλλα, ότι ελοχεύουν τεράστιοι κίνδυνοι αποκλεισμού μεγάλων μερίδων του πληθυσμού, γιατί υπάρχουν ταξικές διακρίσεις, υπάρχει δυσκολία στην πρόσβαση. Μιλάμε για τεχνολογικό αναλφαβητισμό. Εδώ πέρα υπάρχει κόσμος που δεν έχει υπολογιστεί. Τα σχολεία έγιναν πολλές προσπάθειες μέσα στην πανδημία, οι οποίες αποκάλυψαν μία διαχρονική, δεν θα τα ρίξω τώρα, δεν είναι ώρα να κάνουμε κομματισμούς μέσα από αυτήν την εκπομπή. Έχει τεράστιες ευθύνες όμως και αυτή η κυβέρνηση, ενδεχομένως και προηγούμενες, που άφησαν απογυμνωμένα τα σχολεία από τεχνολογική υποδομή και υποστήριξη. Κάποιοι πρώοι συνάδελφοι μου εκπαιδευτικοί άκουγαν για πρώτη φορά το Teams. Κάποιοι μαθητές δεν είχαν ιδέα πώς θα προσεγγίσουν τα πράγματα. Δεν είχαν υπολογιστή. Άρα προσέξτε τι κάνουμε. Αφήναμε έξω από τη διαδικασία της γνώσης μεγάλες μερίδες του πληθυσμού. Οι γονείς δεν είχαν τη δυνατότητα. Το Υπουργείο άργησε να τους προσφέρει τη δυνατότητα, δηλαδή υπολογιστή, tablet κλπ. Να μπορούν να παρακολουθούν. Και έμεινα στο σπίτι στο τέλος της ημέρας. Πρέπει να σας πω ότι υπήρχαν ενδεχομένως, αγαπητή Κυριάκο, και άλλες σκέψεις. Εγώ έρχομαι από την Κούβα. Ήμουν στην Κούβα μέχρι την περασμένη Κυριακή, σε μια επίσκεψη που έκανε η Ευρωπαϊκή Αριστερά, και επειδή έχω την έννοια και σε παρακολουθώ πάρα πολύ στενά, ρώτησα
εδώ πέρα, διότι προφανώς εκεί πέρα υπάρχουν ζητήματα και με το διαδίκτυο, πολύ περισσότερο με την... δεν υπάρχουν υπολογιστές, δεν υπάρχουν τάπλετ για λόγους πολλούς, είναι και το εμπάρκο που τους επιβάλλουν οι Αμερικάνοι. Πώς τα καταφέρνατε εσείς που έχετε βασική έγνοια με τα ζητήματα της παιδείας, της υγείας του λαού σας, μέσα από την τηλεόραση? Δεν υπήρχε ένα άλλος τρόπος. Δεν ξέρω αν τότε ήταν γι' αυτό μια κάποια λύση, εν πάση περιπτώσει. Όμως τις έγνοιες, αγαπητοί μου Στέλλα και Στέλλα από κάτω, για την ανάγκη να εκπαιδευτούν, να επανεκπαιδευτούν δάσκαλοι, μαθητές, γονείς, επαγγελματίες, την έχουμε και εμείς και νομίζω πρέπει να αποτελέσει βασική έγνοια της κυβέρνησης. Και δεύτερη μεγάλη έγνοια της είναι να αντλήσει κάθε περιθώριο που υπάρχει από τα προγράμματα της Ευρώπης. Και τρίτον, αυτό το οποίο ήδη ο αγαπητός Κυριάκος έχει προδιαγράψει ότι θα γίνει, μέσα από ένα συνολικό σχεδιασμό, κάποιες γεωγραφικές οντότητες απομακρυσμένες που μπορεί να μην έχουν καλό διαδίκτυο ή να έχουν πληθυσμούς οι οποίοι αδυνατούν σε μια πρόσβαση στην τεχνολογική μετάβαση, να τους έχουμε έγνοια, γιατί δεν μπορεί να κόψουν πίσω αυτοί οι άνθρωποι. Θα πρόκειται για μια μεγάλη κοινωνική αδικία και διάκριση. Ακριβώς. Να περάσουμε τώρα και στην Μαρία Σάβα από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Μαρία. Γεια σας. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για την ευκαιρία αυτή. Η ερώτησή μου απευθύνεται και στον κύριο Κόκκινο, αλλά και στον κύριο Γεωργίου. Πώς σχεδιάζετε να κοινοποιήσετε στον κόσμο τον ψηφιακό μετασχηματισμό? Λοιπόν, κύριε Κόκκινο. Ναι. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός σαν σχεδιασμός, αλλά και η υλοποίηση που έχει ήδη ξεκινήσει, είναι στην καθημερινότητα και για να μπορέσεις να τον επικοινωνήσεις, πρέπει πρώτα απ' όλα να νιώσει ο πολίτης την ανάγκη ή την ευκαιρία να αξιοποιήσω τις δυνατότητες αυτές. Πρέπει να το βάλεις μέσα στα χέρια του. Για παράδειγμα, επιδόματα ασθενείας, όπως και πάρα πολλά επιδόματα, τα δίνουμε μέχρι προχθές σε έντυπη μορφή. Υποβάλλει στο χαρτί ο πολίτης ένα έντυπο, επισυνάπτει τα δικαιολογητικά, τα παίρνει στο Υπουργείο το αρμόδιο, μπαίνουν σε ένα γραφείο και κάποια στιγμή ο κάποιος υπάλληλος θα τα δει. Από χθες την Δευτέρα, δηλαδή 7 του μηνός, πόσες ήταν, δώσαμε την ηλεκτρονική καταχώρηση. Αυτόματα η επεξεργασία θα μπορεί να είναι πολύ πιο γρήγορη. Πληρώμες κοινωνικών ασφαλίσεων, οι συναλλαγές σας με την τράπεζά σας, όλα αυτά είναι ψηφιακός μετασχηματισμός. Άρα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι θέμα επικοινωνίας. Αν στον πολίτη δώσεις έναν πιο εύχριστο τρόπο να συναλλάξετε με το κράτος, να συνομιλεί μεταξύ του, ο πολίτης θα το αξιοποιήσει. Να σας πω ενδεικτικά ότι ψηφιακά πιστοποιητικά που τα χρησιμοποιούμε για τη διακίνησή μας καθημερινά, είναι ψηφιακός μετασχηματισμός. Πίσω από αυτό το οποίο κρατάμε όλοι στα κινητά μας ένα ψηφιακό, υπάρχει ολόκληρη υποδομή για να είναι διαθέσιμο 24x7. Η πύλη εμβολιασμού, 750.000 ραντεβού έχουν κλειστεί. Το Cyprus Flight Pass, τα κέντρα τηλεξυπηρέτησης. Έχουν δοθεί αθρηστικά 50 καινούργιες νέες ψηφιακές υπηρεσίες. Ακούγονται πολλές, δεν είναι πολλές. Συνολικά είναι 650 και το 80% του ψηφιακού μετασχηματισμού μπορεί να επιτευχθεί αν κάνουμε τις πρώτες 200, τις πιο σημαντικές, όπως είναι τα επιδόματα της ανεργίας, τα επιδόματα της θεσμικής που δώσαμε της ασθενείας, το επίδομα τέκνου, οι φοιτητικές χορηγίες, να ξεφύγουμε από αυτό το χαρτί. Ενδεικτικά να σας πω ότι μόνο στο κομμάτι της των επιδομάτων ασθενείας, σήμερα υπάρχουν 32.000 αιτήσεις στο χαρτί, οι οποίες είναι μία γάγκρενα πώς θα τις κάνεις χωρίς να έχεις ηλεκτρονική διεκπαιρέωση. Οι οποίες κάποιες από αυτές είναι 10 μηνών, 8 μηνών, 6 μηνών. Άρα η επικοινωνία θα γίνει μέσα από το δώσει στον πολίτη το εργαλείο και ο πολίτης ξέρει καλύτερα από όλους μας να το αξιοποιήσει. Ή μάλλον να πω διαφορετικά, όχι δώσει στον πολίτη, ο πολίτης να είναι απαιτητικός από το κράτος, από την πολιτεία,
να του δώσουμε αυτά τα εργαλεία το συντομότερο δυνατό. Ναι, και όσο στην καθημερινότητα μας εντάσσουμε τέτοιες δραστηριότητες, σαφώς και μαθαίνουμε, αναγκαζόμαστε να μαθαίνουμε. Να περάσουμε τώρα και στην τελευταία μας φοιτήτρια, τη Χριστιάνα Αυγουστή. Χριστιάνα, μας ακούμε. Γεια σας και να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, όπως είπετε, για την τεχνητή νοημοσύνη. Θέλω να σας πω για την τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας. Ότι διαβάζοντας έχω δει ότι έχει ενδυναμώσει ψυχικά, νοητικά και σωματικά πολλά άτομα τα οποία βρίσκονται σε ιδρύματα. Εσείς, κύριε Κόκκινε, έχετε βάλει μπρος στο να μπει σε ιδρύματα η τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας για να μπορούν αυτά τα άτομα ίσως να ενδυναμωθούν, να νιώσουν πιο καλά? Χριστιάνα, θέλω να είμαι ειλικρινής. Η απάντηση είναι όχι. Και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεις να προβληματιστώ. Έχουμε ολοκληρώσει την Εθνική Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα. Είναι μέσα σε αυτόν τον πλάνο, αλλά τώρα μου έδωσες μία ιδέα. Γιατί να το βάλω σε ένα χαρτί για να το διακηρύξω ότι θα μείνει στο χαρτί. Θα ενθαρρύνω την ακαδημαϊκή ερευνητική κοινότητα να υποβάλει προτάσεις που αξιοποιούν το virtual reality για social innovation. Έχουμε έναν κονδύλι για φέτος γύρω στα 8 εκατομμύρια για θέματα ψηφιακής τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης. Μπορούμε, και εσύ θα είσαι η αιτία για αυτό, την καλή μια αιτία, να πούμε ότι το μισό εκατομμύριο, το έναν εκατομμύριο, θα πάει σε προτάσεις ερευνητικές, οι οποίες αξιοποιούν τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης για social innovation, γιατί αυτό που προέγραψες είναι κοινωνική καινοτομία. Και θα έχει πρακτική χρήση και θα πρέπει να εμπλέξουν τον ιδιωτικό τομέα για την ερευνητική τους δραστηριότητα, ώστε να έχει πρακτική εφαρμογή αυτό που θα προτείνουν. Θα έχω συνάντηση την ερχόμενη εβδομάδα για τα κονδύλια, με ποιο τρόπο θα τα μοιράσουμε, και ένα μεγάλο μέρος αυτού του κονδυλίου θα το αφήσω σε αυτήν την κατεύθυνση. Χαίρομαι πάρα πολύ που σταθήκαμε η αιτία, εμείς ως αντένα που καλέσαμε την Χριστιάνα. Δεν το σκέφτηκα. Ναι. Όταν λέω, για μένα, όταν ακούω virtual reality, επειδή προέρχομαι από έναν χώρο του ανεμπορικών κόσμων, ναι, και δεν είμαι τον κοινωνικό σπουδό, δεν έχω αυτή την ευαισθησία, οφείλω να το ομολογήσω, στο βαθμό που τον έχουν οι νέοι μας, είχα υπόψη μου virtual reality λύσεις για παιχνίδια. Ναι, για ψυχαγωγία. Ή για gaming, gamification of learning, δηλαδή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ή για στην αρχιτεκτονική, να μπορείς να κάνεις έργα αρχιτεκτονικά, που να μπορείς να τα δεις με virtual reality, τρισδιάστατα κτλ. Αυτό το οποίο έχεις πει όμως είναι κάτι το οποίο δεν πέρασε από το μυαλό μου. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, σιγά σιγά έτσι φτάσαμε και στο τέλος. Ευτυχώς προλάβαμε να σας ακούσουμε όλους. Θέλω ένα καταληκτικό σχόλιο από τον κύριο Ευρωβουλευτή και μετά από τον κύριο Υφυπουργό. Ένα έτσι σύντομο καταληκτικό σχόλιο. Ακούσετε και όλες τις τοποθετήσεις των νέων ανθρώπων της Κύπρου, τις ανησυχίες τους. Εγώ στην αρχή προσέγγιζα το θέμα σκεφτόμενοι λίγο τους κινδύνους που εγκυμονεί αυτή η ψηφιακή μετάβαση και ούτω καθεξής. Οι νέοι μας όμως βλέπετε ότι βλέπουν λύσεις, βλέπουν μέσα από αυτή την ψηφιακή μετάβαση, την ψηφιακή εποχή, νέες ευκαιρίες, νέες θέσεις εργασίας και ούτω καθεξής. Κύριε Γεωργίου, σας ακούμε. Χάρηκα πάρα πολύ τη συζήτηση, πρέπει να πω. Οι νέοι μας είναι το μέλλον μας, είναι η ελπίδα μας, και δεν το λέμε έτσι απλά για να το εκφράσουμε, το νιώθουμε. Κάνουν καλά να μείνουν στον τόπο. Κάνει καλά ο κύριος Κόκκινος να μπορέσει μέσα από την έντονη δράση που αναπτύσσει να δώσει κίνητρα για να επιστρέψουν στην Κύπρο πολλοί νέοι Κύπροι που διαπρέπουν στο εξωτερικό, στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, ή αν δεν επιστρέψουν, να συνδράμουν την προσπάθεια που καταβάλει η Κυπριακή Πολιτεία, γιατί δεν αφορά ούτε στον κύριο Κόκκινο, ούτε στη σημερινή κυβέρνηση, αφορά
και σε αυτούς που έφυγαν και σε αυτούς που κυρίως έρχονται. Θεωρώ ότι γίνονται βήματα προς την ορθή κατεύθυνση με επικεφαλής του κύριου τον Κόκκινο. Νιώθω ότι, θα το πω, αυτή είναι η κριτική μου αποτίμηση, αγαπητέ Κυριάκο, δεν είναι ενταγμένα όλα σε ένα συνολικό μέσο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Κάτω από την πίεση της πανδημίας ή της ανυπαρξίας υποδομών τα προηγούμενα χρόνια, τρέχουμε να καλύψουμε τρύπες δεξιά-αριστερά. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι η ακύρωση της προσπάθειας που έγινε για να δημιουργηθεί επιστημονικό τεχνολογικό κέντρο, που ξέρετε πολύ καλά ότι θα ήταν ένας πυλώνας, ένας βασικός άξονας, φάρος για να αναπτυχθεί η έρευνα, η καινοτομία, η υψηλή τεχνολογία στην Κύπρο και για να γίνουμε αυτό που θεωρώ ότι μπορούμε να γίνουμε, όπως το είπατε, ένα περιφερειακό κέντρο για όλη τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, που θα αναπτύσσουμε την καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογία. Νιώθω ότι υπάρχει πολύ μέλλον μπροστά μας, εάν αφουγκραστούμε και αν ακούσουμε και αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη και κυρίως αν αξιοποιήσουμε κοντίκια και προγράμματα. Τελειώνω με την έντονη ανησυχία μου για την ανάγκη. Δεν είμαστε πολιτικά αγαθοί. Καταλαβαίνουμε ότι ζούμε σε έναν καπιταλιστικό σύστημα το οποίο έχει ως στόχο του το κέρδος. Τελεία. Δεν θα ήθελα ποτέ να δω έναν καπιταλισμό ψηφιακό ή πράσινο που δεν θα λαμβάνει υπόψη με μια ανάλογη κοινωνική ευαισθησία τα συμφέροντα των πολλών, παρά μόνο θα αξιοποιήσει αυτήν την τεχνολογία και τα επιτεύγματα του ανθρώπινου μυαλού για μόνο κερδοσκοπικούς σκοπούς. Χάρηκα πάρα πολύ τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή πορεία. Καλή συνέχεια, αγαπητέ Κυριάκο. Ευχαριστούμε, κύριε Κόκκινε, σε εσάς. Ευχαριστώ, Γιώργο. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω για την πολύ ωραία συζήτηση. Να ευχαριστήσω τα παιδιά. Ξέρετε, νιώθω πάντοτε όταν εγώ ως ψηφιακός μετανάστης μιλώ με ψηφιακούς ηθαγενείς, πάντοτε κάτι μαθαίνω. Και βλέπετε ότι οι ψηφιακοί ηθαγενείς δεν βλέπουν τους κινδύνους, βλέπουν τις ευκαιρίες. Ακριβώς. Εγώ θέλω να κάνω μία παρένεση, μία προτροπή προς τα παιδιά και να περάσουν αυτό το μήνυμα στους φίλους τους, την γενιά τους. Είσαστε η γενιά με τις μεγαλύτερες δυνατότητες ever. Ευκαιρίες μόρφωσης, ευκαιρίες μάθησης. Είστε η γενιά, και πρέπει να είστε περήφανοι γι' αυτό, η οποία κάτω από αντίξιες συνθήκες καταφέρνει να αναδεικνύει το μεγαλείο και την ικανότητα του να παραμένουν άνθρωποι που παράγουν γνώση. Ταυτόχρονα, ενώ είστε η γενιά με τις μεγαλύτερες δυνατότητες, εμείς έχουμε εντός εισαγωγικών αποτύχει, και δεν το ανάγω σε επίπεδο πολιτείας ή κόμματος ή κυβέρνησης. Η γενιά με τις μεγαλύτερες δυνατότητες έχει τις μικρότερες ευκαιρίες. Γι' αυτό για να φέρθηκε ο φίλος Γιώργος, σε brain drain. Mm. Έχουμε καθήκον να σας δώσουμε την ευκαιρία να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη σας για να πάμε από το brain drain στο brain gain. Και θέλω να σας βάλω μία ευθύνη πάνω σας. Να είστε απαιτητικοί από εμάς για να σας δώσουμε τις ευκαιρίες που αξίζετε, διότι σας ανοίγουν αυτές οι ευκαιρίες και δεν βλέπω από τη γενιά τη δική σας, αν έναν παράπονο έχω να κάνω, να είστε τόσο διεκδικητικοί σε αυτά τα οποία σας ανήκουν όσο θα έπρεπε. Εγώ αναμένω από εσάς να είστε απαιτητικοί. Τόσο από μένα ως υπουργό, που είναι ο πρώτος υπουργός σε αυτό το Υπουργείο, αλλά και ευρύτερα η πολιτεία έχει ευθύνη απέναντί σας και ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ένα ταξίδι που ξεκίνησε, αλλά δεν τελειώνει του χρόνου το Φεβράρι που θα έχουμε εκλογές. Είναι ένα ταξίδι που πρέπει να συνεχίσει και εύστοχο ο κύριος ευρωβουλευτής φίλος είπε αυτό χρειάζεται μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, γιατί αυτό το ταξίδι είναι χωρίς τελειωμό. Θέλουμε να είσαστε όχι απλώς συνεπιβάτες σε αυτό το ταξίδι, αλλά να είστε οι ναύτες και σιγά σιγά να αναλάβετε καπετάνι σε αυτό το ταξίδι.
Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για την εδώ σας παρουσία και την στήριξη, την συμμετοχή σας στην εκπομπή μας. Να θυμάστε κυρίες και κύριοι ότι μπορείτε να συμμετάσχετε και εσείς στην πανευρωπαϊκή αυτή συζήτηση που διεξάγεται εν ώψη της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης. Στην σελίδα futureeu.europa.eu μπορείς να καταθέσεις τις απόψεις, τις ιδέες σου, τις εισηγήσεις σου για την Ευρώπη που ονειρεύεσαι, για την Ευρώπη του αύριο. Το μέλλον σου ανήκει άλλωστε. Δώσε και εσύ φωνή. Καλή συνέχεια σε όλους.